Αντιπρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριοι συμβολογιώτατε, κύριοι και κυρίες συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο και στο δημόσιο βίο της χώρας, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η μόνη ιδιότητα με την οποία βρίσκομαι εδώ είναι η ιδιότητα του αδελφικού φίλου του Χρήστου Ζαβούλη για μια πολύ μεγάλη περίοδο τη ζωή και των δυο μα, που ξεπερνάει τα 30 χρόνια. 30 χρόνια στενή καθημερινή σχέση. Είμαι φίλο του και βεβαίω έχω την μεγάλη τύχη να απολαμβάνω την ευεργεσία των ιατρικών του υπηρεσιών. Συναντηθήκαμε τυχαία. Μας έφερε σε επαφή όχι η ιατρική, αλλά η νομική επιστήμη. Μέσα από μια καθημερινή συναλλαγή που έπρεπε να γίνει με έναν φίλο που δεν ξεχνάμε, αν και λείπει πάρα πολλά χρόνια τώρα από κοντά μας, έναν πολύ χαριτωμένο άνθρωπο, τον καθηγητή της πολιτικής ιστορίας στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου μας, τον Παύλο Πετρίδη. Αυτή η μεγάλη παράδοση τον Βαλτί και Μεταξά, που οδήγησε σε αυτήν, όπως είπε ο κ. Σταυρατζής, στο πολύ ωραίο επιστημονικό τελικά έφελο που παρουσίασε αυτή η παράδοση της β' προκατευτικής παθολογικής κλινικής, είναι η παράδοση μιας κλινικής παλαιού τύπου που περιλαμβάνει όλα τα παλαιά αντικείμενα της παθολογίας, κάτι που δεν το πήγε κανείς εύκολα σήμερα. Αλλά αυτό επιτρέπει και στον γιατρό να έχει την συνολική εικόνα. Είναι ολιστικός ως γιατρός, δοτικός ως άνθρωπος και ξανά ολιστικός ως διανοούμενος. Γιατί αυτό είναι ο Χρήστος. Είναι ένας διανοούμενος. Είναι επιστήμον, είναι ερευνητής, είναι ενεργός πολίτης, προοδευτικός, ασχολείται με πληθώρα ετερόκλητων αντικειμένων. Ο κοινός πάγος μας, στον οποίο είναι τελικά η αναζήτηση της εξέλιξης της ιστορίας και βέβαια η αναζήτηση ερμηνεών πίσω από αυτά που είναι προφανή ή που υπαγορεύονται ως κρατούσες αντιλήψεις για τα πράγματα. Άρα είναι εύπιστος ως άνθρωπος, εξαιρετικά δοτικός ως γιατρός και ως φίλος, έτοιμος να προσφέρει κάθε είδους υπηρεσία στο δημόσιο βίο, αλλά ταυτόχρονα είναι και καχύποπτος. Στην πραγματικότητα, γιατί όλα αυτά που κάνει είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ιερατικού. Παλαιότερα θα μπορούσε να είναι και μαγικού, αλλά υπάρχει ως ιερατικού χαρακτήρα. Διότι έχει μια ιαματικότητα στην περιφορά του. Και που σε πιάνει, το νιώθεις αυτό. Διότι σου μεταβιβάζει μια δύναμη και μια προσδοκία και την πεποίθηση ότι θα βρεθεί μια λύση στα πράγματα. Κοσμοπολίτης, φυσικά, ως ερευνητής, ιδανικός ο δάσκαλος, έχει στηρίξει και στηρίζει συνεχώς τους μαθητές του και τους προωθεί. Νομίζω έτοιμος να συμπαρασταθεί σε όλους τους φίλους του και σε όλους τους γνωστούς του. Και επειδή είναι διανοούμενος, βέβαια, έχει και μία ροπή στο να γνωρίζει ανθρώπους που τους θεωρεί σημαντικούς. Έχει τα δικά του κριτήρια για το ποιος είναι σημαντικός στην Ελλάδα, διεθνώς, και θέλει να έχει την επαφή με τους ανθρώπους που έχουν κάποιον ρόλο, κάτι να πούν.